Μια πολύ σημαντική δράση πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπου μοιράζονται μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και μοιράζονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Όπως τονίζει ο νομίατρος Καβάλας, κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, τα σχολεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εστίες ανίχνευσης καθημερινών κρουσμάτων και αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι μεγαλύτεροι. Γι' αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στόχευσε στους εκπαιδευτικούς. Η προσπάθεια ήταν τιτάνια, για μένα ήταν τιτάνια η προσπάθειά σας, γιατί ήταν πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη. Δηλαδή, έπρεπε να εφαρμόσετε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έπρεπε να λειτουργήσει σε ένα καθεστώς και λειτουργείται ακόμα σε ένα καθεστώς πολύ ιδιαίτερο, με ανοιχτά παράθυρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με το κρύο το οποίο ήταν ένας καθόλου καλός σύμμαχος, αντίθετα ήταν ένας αντίπαλος σε όλη αυτή τη μάχη. Καταφέρατε να εφησίσετε με υγειονομική παιδεία, κάτι που έλειπε από την παγκόσμια κοινότητα. Δεν είχαμε καλλιεργήσει την υγειονομική μας παιδεία ποτέ, σαν όλη η ανθρωπότητα. Νομίζω ότι η πανδημία έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στο κομμάτι αυτό, να γίνουμε υγειονομικά, να παιδευτούμε και να εκπαιδευτούμε υγειονομικά, να είμαστε πολύ πιο συνεπείς τηρώντας κάποια πρωτόκολλα κατά του κορονοϊού. Είμαι, σας ξαναλέω, περήφανος για την προσπάθειά σας και για την προσπάθεια των δασκάλων και των καθηγητών συνολικά. Θα πάει καλά η χρονιά, θα τελειώσει πολύ καλά. Εμείς είμαστε δίπλα σας και το ξέρετε και θα στηρίζουμε τις όποιες προσπάθειες και τις όποιες αναγκαιότητες έχετε. Όντως, αυτό που είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, επειδή είμαστε συνάδελφοι, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όταν λοιπόν πρώτα ανέλαβε, μου είπε τι γίνεται με την πανδημία. Η πρώτη ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε, πού πονάμε. Εκεί που του είπα, πονάμε στα σχολεία. Δηλαδή, ουσιαστικά εκεί βλέπαμε τη μετάδοση με δεκάδες κρούσματα καθημερινά στα παιδιά αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Και γι' αυτό μου ζήτησε κάτι να κάνουμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία που είχε για να πάρουμε αυτές τις μάσκες. Οι μάσκες υψηλής προστασίας, αυτές οι 14.000 που είπαμε ότι δώσαμε τώρα, αντιστοιχούν 5 σε κάθε εκπαιδευτικό. Είναι μάσκες οι οποίες επιτρέπεται πλέον το κόστος τους τώρα, έτσι, και υπάρχει και διαθεσιμότητα στην αγορά προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με τις χειρουργικές όσον αφορά την προστασία. Αυτό που λέμε NIE 95 σημαίνει ότι προστατεύουν εφόσον τη φοράμε καλά 95% από το COVID. Η απλή χειρουργική προστατεύει πολύ λιγότερο. Άρα λοιπόν και δεδομένου τώρα ότι αυτοί που ουσιαστικά κινδυνεύουν από τον κοροναϊό δεν είναι τόσο τα παιδιά, είναι μεγαλύτεροι. Γι' αυτό λοιπόν στοχεύσαμε στους εκπαιδευτικούς. Οι μάσκες αυτές θεωρητικά είναι μιας χρήσης. Υπάρχουν όμως και οδηγίες του CDC που λένε ότι αν τη χρησιμοποιείς κάποια μέρα και την αφήσεις 5-6 μέρες ή μια εβδομάδα, ακόμα και αν έρθει σε επαφή με τον κοροναϊό, αυτός εξουδετερώνεται. Οπότε μπορείς να την ξαναφορέσεις. Έτσι θεωρητικά. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Βεβαίως όχι άπειρες φορές. Το CDC λέει μέχρι 4-5 φορές ή αν φυσικά χαλάσει ή αν υγρανθεί, τότε οφείλεις να την πετάξεις. Δώσαμε λοιπόν αυτή την ποσότητα και ενθαρρύνουμε και τους εκπαιδευτικούς και γενικά ενθαρρύνουμε όλους όσους ή βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, όπως και εμείς τώρα. Βλέπετε όλοι, φοράμε και εσείς, από ό,τι βλέπω όλοι, αυτές τις μάσκες. Έτσι, όχι τις απλές χειρουργικές. Γιατί όταν τη φορά σωστά, προστατεύει πολύ περισσότερο. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η προσπάθεια αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη προμηθευτεί τις 5 μάσκες που δικαιούνται. Εκπροσωπώντας την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καβάλας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για την προσφορά ενός μεγάλου αριθμού μασκών στους εκπαιδευτικούς. Η κίνηση αυτή είναι ταυτόχρονα και ουσιαστική αλλά και συμβολική. Ουσιαστική γιατί οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται και είναι εκτεθειμένοι στον κορονοϊό λόγω της εργασίας τους, οπότε οι μάσκες αυτές είναι χρήσιμες για αυτούς, για την προστασία των εκπαιδευτικών, αλλά είναι και συμβολική γιατί δείχνει καταρχήν τη σημασία που δείχνει και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, βέβαια και λόγω του επαγγέλματός του ως γιατρός για την υγεία, αλλά και επίσης την εκτίμηση προς την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Γιατί πραγματικά, όπως υπόθηκε και πριν, οι εκπαιδευτικοί έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην πανδημία. Μέσα στις σχολικές μονάδες έχουν διδάξει τους μαθητές πώς θα προστατευθούν από τον ιό, δείχνοντάς τους τρόπους υγιεινής, αλλά και
να δείξουν υπευθυνότητα προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς την κοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για την περισσότερο ηθική στήριξη, θα έλεγα, γιατί πιστεύω ακράδαντο ότι οι εκπαιδευτικοί μας και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης που δώσαμε φέτος. Πιστεύω ότι ανταπεξήλθαν, γιατί και τα νούμερα, θα μας πει και ο κύριος νομίατρος μετά, νομίζω τα νούμερα ήταν αρκετά καλά των νοσούντων, γιατί τηρήθηκαν με τη βοήθεια και του νομιάτρου μας πάρα πολύ τα μέτρα από τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων, το είπε και ο κύριος πολίτης πριν. Εμείς όχι μπροστά, αλλά σαν οπισθοφυλακή τους στηρίξαμε όπως μπορούσαμε, όσο μπορούσαμε. Ήδη έρχονται και παίρνουν τις μάσκες τα σχολεία από χθες και έχουμε και ενδείξεις πολύ θετικής ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς μας, τουλάχιστον στο κομμάτι, επαναλαμβάνω, της ηθικής στήριξης από την περιφέρειά μας. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.